Έχουμε τον καθηγητή της νομικής των Αθηνών, να τον καλημερίσουμε, τον κύριο Λεζαράτο. Αναφορικά με την κατάσταση στα ελληνικά πανεπιστήμια, τώρα με αφορμή και στη νομική αυτό που έχει γίνει, κύριε καθηγητά, που οι φοιτητές, εξακολουθούν να κάνουν μαθήματα μέσα σε παγωμένες αίθουσες. Δεν υπάρχει θέρμανση στα ελληνικά πανεπιστήμια. Και νομίζω ότι αυτό είναι, αν μη τι άλλο, ντροπή. Έτσι δεν είναι? Έχετε αναδείξει το θέμα, το έχετε καταγράψει, το έχετε επισημάνει. Και λύση δεν δίνεται σε πολλά πανεπιστημιακά ιδρύματα. Έτσι είναι όπως τα λέτε. Εγώ ξέρω να σας μιλήσω περισσότερο για το πρόβλημα στην νομική σχολή του πανεπιστημίου που διδάσκω, όπου καμιά φορά τα θέματα φαίνονται τεράστια και είναι πολύ μικρότερα από ό,τι φαίνεται. Μπορώ να σας πω ότι το κτίριο της νομικής από την Παρασκευή το πρωί θερμαίνεται. Ναι. Αλλά χρειάστηκε να επέμβω για να βρεθεί λύση. Αυτό είναι το θέμα, κύριε Λεζαράτο, ότι πρέπει κάθε φορά κάποιος να κάνει αναρτήσεις, να έχουμε διαμαρτυρίες, να έχουμε φωνές. Να δημοσιοποιηθεί η ιστορία. Για τα αυτονόητα. Για να γίνει το αυτονόητο. Να δούμε τη φωτογραφία λιγάκι, γιατί εδώ κοιτάτε τώρα. Με τα μπουφάν είναι οι φοιτητές μέσα στην αίθουσα. Και φοράει και σκούφο. Έτσι, ο άλλος φοράει σκούφο, ο άλλος φοράει κουκούλα πιο πέρα, διότι γάντια, αν ακούστε, είναι δυνατόν. Είναι αρκετά σοβαρό το θέμα. Πέρσι τέτοια εποχή είχα ξανακάνει ακριβώς την ίδια φωτογραφία. Και είπα δεν θα επέμβω αν λυθεί, γιατί υπάρχουν αρμόδια όργανα. Ήρθε η επόμενη χρονιά, φέτος δηλαδή, και επιστρέφοντας από τις γιορτές μπήκα να κάνω το μάθημα. Η κατάσταση που βλέπετε είναι η αληθινή κατάσταση. Πρέπει να σας πω ότι στις πρώτες σειρές κάθονται συνήθως παιδιά με ειδικές ανάγκες ή και καρκινοπαθή παιδιά. Όταν έφτασε η ώρα και ένα παιδί στην πρώτη σειρά άρχισε να τρέμει, είπα αυτό δεν πάει περαιτέρω. Και προσπάθησα να δω τι ακριβώς συμβαίνει. Και πιστέψτε με, πρόκειται για ιστορίες καθημερινής τρέλας. Αν σας εξηγήσω μέσα σε 2 λεπτά περίπου, θα καταλάβετε. Γιατί? Να σας εξηγήσω λοιπόν γιατί. Φυσικό αέριο έχει μπει κιόλας. Και αυτό προς τιμή της κοσμήτωρος της κυρίας Χριστακάκου που φρόντιζε και έβαλε φυσικό αέριο. Εν τούτης, δεν πάει κάποιος να ανοίξει κάτω 2 μοχλούς 9 εκατοστά. Γιατί δεν πάει? Επικαλούμενος οτιδήποτε. Πρώτον ότι έχει τελειώσει η σύμβαση με τον συντηρητή και δεν γίνεται καινούρια σύμβαση. Διότι το ελληνικό πανεπιστήμιο δεν δημοπρατεί στην ώρα του. Δεύτερον, δεν παίρνει την ευθύνη ένας άνθρωπος να πάει να πατήσει το κουμπί, να ανοίξει η θέρμανση, επικαλούμενος οτιδήποτε. Εν προκειμένου, μου λέγανε πως από τους 3 καυστήρες ο ένας δεν λειτουργεί. Πήρα λοιπόν τηλέφωνο τον αρμόδιο συντηρητή και του λέω με τους άλλους 2 μπορούμε να λειτουργούμε. Μου λέει κατά 95%. Λέω βάλτε τους να λειτουργούμε κατά 95%. Έχει πρόβλημα το τζαμάκι, μου λέει. Λέω και τι πάει να πει αυτό? Μπορεί κάποια στιγμή να βλαφθεί? Λέω ή λύστε το πρόβλημα με το τζαμάκι ή να κατέβουμε να τους ανοίξουμε. Δίκιο έχετε κύριε καθηγητά, να το ανοίξουμε. Αλλά όλα αυτά τα κάνανε, πήγα μόνος μου και το άνοιξα, διότι φοβηθήκανε την ανάρτηση και φοβήθηκαν τη δημοσιότητα. Υπάρχει μια ιεραρχία ανθρώπων μέσα στο πανεπιστήμιο, είναι 10 άνθρωποι που δεν μπορούν να συνοηθούν. Συνήθως το πρόβλημα είναι η έλλειψη συνεννόησης ανάμεσα σε 10 ανθρώπους. Και να σας πω και κάτι. Αυτό το πρόβλημα που παρουσιάζει η μικροδομή αυτή είναι ίσως το πρόβλημα που παρουσιάζει και η χώρα μας και πολλές άλλες χώρες στις μεγαλύτερες δομές. Για τα απλούστατα δεν μπορεί να συνοηθούν οι άνθρωποι. Φοβερό. Κύριε καθηγητά, δεν έχω να πω κάτι. Λέγοντας δύο πράγματα αυτονόητα. Αλλά τα λέτε με τέτοιο τρόπο, τα περιγράφετε τόσο γλαφυρά. Είναι τόσο περιγραφικός πράγματι. Το κουμπί εσείς το πατήσατε τελικά? Εγώ πήγα και το πάτησα και ενδεικτικά, διότι εγώ το πάτησα, βέβαια. Ναι. Μα κοιτάξτε, είναι 10 άνθρωποι. Είναι ο Πρίτανης. Ναι. Ακούστε με. Ακούστε τη σειρά. Ναι. Είναι ο Πρίτανης. Ναι. Είναι με το αντιπρίτανης διοικητικών υποθέσεων. Αυτοί ούτε θα το ξέρουν, καν θα το έχουν ακούσει. Μετά είναι η Κοσμήτωρ. Μετά είναι η υπεύθυνη κτηρίου. Και μετά έρχεται η τεχνική υπηρεσία του Πανεπιστημίου μας, που είναι ένας προϊστάμενος και 2 άνθρωποι που ασχολούνται. Και οι 3 τους γνώρισα με τα μικρά τους ονόματα, είναι συμπαθέστατοι. Ο κύριος Μπαρμπαρέσος, ο κύριος Τερζής, ο κύριος Μούτσιος. Ναι. Οι 3 τους σπανίως συνεννοούνται. Εγώ έπρεπε να τους βάλω να συνεννοηθούν. Με πήραν και με ευχαριστήσαν.
ψηφίσανε που πνίγονται σε μια κουταλιά νερό. Και είναι και ένας τελευταίος άνθρωπος, ένας επιμελητής, ο οποίος πατάει το κουμπί, ο κύριος Χοντρογιώργης. Ναι. Εγώ μιλάω και με τον κύριο Χοντρογιώργη, ναι, και με τον Μπρίτανη. Ναι. Αλλά μπορώ να τους φέρω σε μια συνεννόηση. Ναι. Μεταξύ τους δεν συνεννοούνται όπως φαίνεται. Να σας πω, να σας κάνουμε σύριαλ. Κύριε καθηγητά. Να το κάνουμε ταινία. Δεν χρειάζεται να γίνω σύριαλ. Το πρόβλημα να λυθεί. Εγώ δεν θέλω ούτε να προβληθώ ο ίδιος. Κύριε καθηγητά, πάντως μιλάμε για τη διοίκηση ενός ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Άρα, στον μεγάλο βαθμό της, μιλάμε για μορφωμένους ανθρώπους. Μιλάμε για καθηγητές, μιλάμε για καθηγητές. Όσο πιο μορφωμένοι, τόσο χειρότερα συνεννοούνται να έχετε υπόψη σας. Ναι. Γιατί ασχολούνται με τα μεγάλα και τα σπουδαία, ναι, και δεν παίρνουν το κατσαβίδι να πάνε να ανοίξουν τους καυστήρες. Αλλά να ρωτήσω τώρα κάτι. Σε ποιο είναι το όριο της ανοχής να παρακολουθεί ένας πρίτανης, αντιπρίτανης, κοσμήτωρας, όποιος είναι αυτός, μαζί με τον συντηρητή, αυτή την εικόνα που βλέπουμε στους δέκτες μας? Τα όσο παιδιά είναι το όριο της με σκούφους της και κουκούλες να προσπαθούν να σπουδάσουν και στις πρώτες γραμμές, όπως λέτε, να υπάρχουν και παιδιά που ανεβαίνουν το γολγοθά του καρκίνου. Έτσι είναι όπως το λέτε. Το όριο της αντοχής δυστυχώς είναι τεράστιο. Όχι μόνο των συγκεκριμένων, αλλά όλης της ελληνικής κοινωνίας. Διότι αν δεν έκανα αυτό τον χαμό, έτυχε τώρα με το Facebook, οι γονείς ανέχονται που βλέπουν τα παιδιά τους και δεν διαμαρτύρονται. Τα παιδιά δεν διαμαρτύρονται. Το λεγόμενο φοιτητικό κίνημα ασχολείται με τα μεγάλα και τα σπουδαία και με τις ανακαταλήψεις στη Ματρόζου. Στη Ματρόζου να δείτε πως μπορεί να έχει θέρμανση εντωμεταξύ, έτσι. Λοιπόν, ασχολείται με το τι γίνεται στην Κωσταρίκα, στο Ιράν και καλά κάνει. Αλλά ας λύσει και το πρόβλημα της θέρμανσης που παγώνουν και πεθαίνουν οι συμφοιτητές τους. Λοιπόν, αφού δεν μιλάνε οι γονείς, αφού δεν μιλάνε οι πολίτες, αφού δεν μιλάνε οι ίδιοι οι φοιτητές, αφού δεν μιλάει το φοιτητικό κίνημα και αφού δεν μπορεί από τον Μπρίτανη έως τον τελευταίο επιμελητή υπάλληλο, τον κύριο Χοντρογιώργη, τον κύριο Καραμίτσο, την κυρία Ριώνη, δεν φταίνε οι άνθρωποι, δεν μπορούν να το λύσουν. Αντιλαμβάνεστε, αφού δεν λύνεται το τόσο απλό που θέλει ένα κουμπί, περιμένουμε να λύσουμε τα μεγάλα της Ελλάδος. Κάποιος να πατήσει το κουμπί. Είναι φοβερή η περιγραφή σας. Πάμε να ακούσουμε και τον ναι. Η ίδια κατάσταση. Να καθίσουμε τον κύριο Λαζαράτο, ναι, κύριε Λαζαράτε, γιατί δεν είναι μόνο η νομική και όλο αυτό το ηλαροτραγικό που περιγράφεται. Είναι και στο Εθνικό Μετσόβιο, στην ιστορική αίθουσα Αβέροφ, να δούμε ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί και εκεί. Στάζει, είναι διάτριτο το ταβάνι. Στάζει, είναι έθριο, καλοκαιρινό το έχουν κάνει. Ορίστε. Αυτό. Αντιλαμβάνεστε, κύριε Παυλόπουλο, και με συγχωρείτε. Αυτό είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο τώρα, έτσι. Που βγαίνουν και προς τα έξω για το δημόσιο πανεπιστήμιο το ελληνικό. Είναι τριτοκοσμικές, ούτε στην εποχή του, ούτε στον πόλεμο, ούτε στην εποχή της μεγάλης φτώχειας δεν συνέβαιναν αυτά, έτσι. Ούτε στο κράχ. Αυτά. Είναι κάποιοι άνθρωποι, είναι και ανεύθυνοι και ανίκανοι. Και πάντως με αυτού του είδους την αδιαφορία, αλήφουν βούτυρο στο ψωμί όσων θέλουν να απαξιώσουν τα δημόσια πανεπιστήμια, θέλουν να υπερθεματίσουν για τα ιδιωτικά, για να έρθουν τα άλλα τα ιδιωτικά που θα είναι καλύτερα από τα δημόσια, αλίμονό μας, αν έτσι είμαστε τόσο αδιάφοροι απέναντι σε τέτοια θέματα. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά. Ευχαριστούμε για την εγώ παρέμβαση. Εγώ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.